Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ρουσιά. Καλημέρα, κύριε Ρουσιά. Καταρχάς, να πούμε, να επαναλάβουμε ότι ήσασταν υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην Αρκαδία και κυβερνητικός στέλεχος που ασχοληθήκατε πολύ με το πρόγραμμα Φιλόδημος. Θα θέλατε να μας πείτε τι πιστεύετε εσείς για αυτές τις πληροφορίες και γενικότερα για τις... για κάποιες εξελίξεις που φαίνεται ότι υπάρχουν που προκαλούν προβλήματα στην εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα τεχνικό ή ουσιαστικό πρόβλημα που αφορά το Φιλόδημο. Όποιες καθυστερήσεις παρατηρούνται είναι καθαρχάς ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα του κ. Θοδωρικάκου δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο ο κ. Λιβάνιος ή ο Γενικός Γραμματέας ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Εγώ θα σας πω ότι πριν να γίνει η προκήρυξη των εκλογών που ήταν έκτακτη κατάσταση υπήρχε ένα πρακτικό περίπου 100 εκατομμυρίων όπου είχαμε μέσα τρία έργα για την Αρκαδία. Ναι. Ένα ήταν η αποκατάσταση του Χαδά στο Πλάτωμα, την είχαν υποβάλει από την ΔΙΑ Τρίπολης τον Απρίλιο και τέλη Μαΐου λόγω της σοβαρότητας και της επικινδυνότητας που έχει ένα τέτοιο έργο όσον αφορά την πρόληψη. Να προλάβουμε την επικοινότητα για τις βροχές του φθινοπόρου. Τελείωσαμε πολύ γρήγορα την αξιολόγηση και ήμασταν έτοιμοι να το εντάξουμε από τα τέλη Μαΐου. Mm-hmm. Αντίστοιχα είχαμε δύο ακόμα έργα. Το ένα ήταν στην ξηροπηγή, η αγροτική οδοπή, στο ξηροπήγαδο, στις τοπικές συνότητες ξηροπήγαδο, μια αγροτική οδοπία περίπου 900 χιλιάρικα, όπου και αυτό είναι στο ίδιο πρακτικό. Όπως επίσης ήταν και, όπως σας είπα, η αποκατάσταση του Χαδά. Στο πλάτωμα μια ιδιαιτερότητα εδώ, θυμάστε ότι λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούμε πρόστιμο για κάθε μέρα που δεν κάνουμε αποκατάσταση του Χαδά. Και όχι μόνο για αυτό το Χαδά, βεβαίως. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν αυτά τα τρία έργα ήταν στο τελευταίο πρακτικό με κάποια άλλα ακόμα σε όλη την Ελλάδα που αφορούσαν άλλους Δήμους. Είναι ένα πρακτικό περίπου 100 εκατομμυρίων. Αυτό λοιπόν παραδόθηκε στον Υπουργό Θοδωρικάκο με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Γραμματείας που ελέγχει τα έργα του Φιλόδημους και εισηγείται στον Υπουργό για την ένταξή τους. Και έκτοτε παραμένουν στα συστάρια. Εγώ θα σας πω ότι οι πληροφορίες λένε, από ό,τι ακούγομαι και το μεταφέρω με επιφύλαξη, ακούγονται και το μεταφέρω με επιφύλαξη, ότι εδώ έχουμε μια παλαιοκομματική συμπεριφορά. Έχουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος καλεί τους δημάρχους, δεν ξέρω αν το κάνει και στον κύριο Τζιούμι ή σε κάποιους άλλους της Αρκαδίας, ναι. Καλεί τους δημάρχους να του εξηγήσουν ποια είναι η σκοπιμότητα παρουσία του βουλευτή του τοπικού, για να μπορέσει να αποφασίσει ο ίδιος αν θα το εντάξει ή όχι, λες και ο Φιλόδημος είναι δικό του πράγμα. Με την άποψη πια, ναι, μεν είναι στη δικαιοδοσία του Υπουργείου, να. Αλλά αυτά τα έργα είναι σαφέστατα απαραίτητα και επίσης οι φάκελοι τους είναι πλήρης. Δεν υπάρχει εδώ πέρα θέμα δηλαδή αφισβήτησης για το τεχνικό τους κομμάτι. Όχι, είναι σαφές αυτό που λέτε. Απλώς να πούμε ότι υπάρχει γενικά μία φιλοσοφία εντός εκτός εισαγωγικών και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία αναφέρει, γιατί το έχει δηλώσει και ο κύριος Περιφερειάρχης αυτό, αναφέρει ότι θα γίνει. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τα έργα των Δήμων. Επανεξέταση της σκοπιμότητας, αυτό που είπατε και εσείς ότι ζητάει, σύμφωνα με τις πληροφορίες σας, και το πόσοι ωφελούμενοι είναι και αν θα πρέπει να προταχθεί κάποιο άλλο έργο, γιατί προφανέστατα υπονοείται ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να γίνουν όλα αυτά τα έργα. Και πρέπει να υπάρξουν προτεραιότητες. Καταρχάς, ο Φιλόδημος, εγώ δεν θα μιλήσω για την περιφέρεια, γιατί εκεί μιλάμε για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το ΠΕΠ της περιφέρειας, όπου εκεί χαρά στην πολιτική σου κτλ. Και ο κάθε περιφερειάρχης. Ναι, έχει άλλες. Ναι. Βλέπει τη χάραξη της πολιτικής κατά το δοκούν. Ο Φιλόδημος έχει εξασφαλισμένους πόρους και δεσμευμένους πόρους στις προσκλήσεις τους. Ναι. Θα θυμίσω στους ακροατές ότι έχουμε περίπου 2 δις ενεργοποιημένες προσκλήσεις και από αυτές έχουμε ήδη εντάξει, η δικιά μας η κυβέρνηση, περίπου το 1,3 δις. Αυτό είναι το 62% του προγράμματος. Έχω αυτή τη στιγμή περίπου 100 δημοπρατήσεις και κάπου 40 συμβάσεις με πληρωμές ήδη. Ναι. Οπότε λοιπόν, εδώ η σκοπιμότητα, πώς είναι αποφασίζει ένα πολιτικό όργανο που μάλιστα και επιστημονικά δεν είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Έχει συμβούλους, πολύ ωραία. Εγώ πρώτον δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να το συζητήσουν πολιτικά όλο αυτό το θέμα, αφού είναι τεχνικό το ζήτημα. Και δεύτερον, ο Χαδά, ξαναλέω, για παράδειγμα στο πλάτωμα, δημιουργεί πρόβλημα στο ελληνικό κράτος, υποχρεώνοντας να πληρώσει πρόστιμο για κάθε μέρα που δεν γίνεται αποκατάσταση. Θα πρέπει να γίνει και δεν είναι επιλέξιμο στο ΕΣΠΑ. Ο μόνος τρόπος είναι ο Φιλόδημος. Ναι. Αντίστοιχα λοιπόν. Στο ξηροπήγαδο η αγροτική οδοπία είναι περιττή. Η δημοτική αρχή το αποφάσισε εκεί. Αν τώρα έχει αλλάξει η πολιτική σκοπιμότητα και δεν το θέλουν αυτό το έργο, δεν το θεωρούν σοβαρό, πολύ ωραία, μπορεί να ετηθεί νέα δημοτική αρχή
να ακυρωθεί η ένταξη, όταν θα ενταχθεί, αλλά δεν έχει δυνατότητα να πάει κάπου αλλού, γιατί έχει κλείσει η πρόσκληση. Συγγνώμη. Δηλαδή αυτά τα χρήματα, για να καταλάβουν οι ακροατές, τι θα γίνουν, θα χαθούν εντελώς. Εντελώς, ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς, ναι. Όπως το λέτε, θα χαθούν εντελώς. Ναι, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να συμβεί αυτό. Όχι, δεν είναι, δεν υπάρχει λόγος μόνο, κύριε Ρουσιά. Νομίζω δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε τέτοια ακριβώς, πράγματα. Όταν στους Δήμους, ξέρετε τι ανομβρία υπήρχε πριν τη δικιά μας κυβέρνηση και πριν εμείς φέρουμε πραγματικούς πόρους στους Δήμους για να φτιαχτούν έργα. Ναι, βέβαια, στο τελευταίο διάστημα, βέβαια. Στο τελευταίο διάστημα, ναι, γιατί ο Φιλόδημος στην ουσία ενεργοποιήθηκε στις αρχές του 2018. Σχεδιάστηκε από το 2017, ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα, δεν ήταν απλό να το φτιάξει κανείς. Ναι. Δυστυχώς πέσαμε στην προεκλογική περίοδο. Δεν ήταν όμως ο λόγος αυτός που φτιάχτηκε. Υπαχτές ανάγκες ήταν. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ο Φιλόδημος λοιπόν από τη μια μεριά και υπάρχει από την άλλη μεριά και κάποια έργα τα οποία εντάξαμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα σας πω δύο παραδείγματα που αφορούν την Αρκαδία, υπάρχουν και άλλα. Το ένα είναι το πολυμηχάνημα που πήρε ο Δήμος Τρίπολης πρόσφατα. Ναι. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Ένα εξαιρετικό εργαλείο που κάνει τα πάντα. Κλείνει λακκούβες, κλαδεύει, έχει σάρωθο, καθαρίζει τους δρόμους, έχει αλατιέρα, εξυγχρονιστικό κτλ. Αυτό λοιπόν είχε ενταχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αντίστοιχα, έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με τον ίδιο τρόπο και την οδό καλύπτει περίπου 1,5 εκατομμύριο προϋπολογισμό. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με το Φιλόδημο. Αυτές είναι οι χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως σας είπα. Αυτές λοιπόν οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να προχωρήσουν. Ο Δήμος Τρίπολης πρόλαβε, έκανε το διαγωνισμό, το πήρε το μηχάνημα, πλήρωσε, είναι ok. Αντίστοιχα και ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας θα πει πολύ γρήγορα να προχωρήσει τη δημοπράτηση της οδού Καλύθη εκεί. Μάλιστα. Γιατί αλλιώς θα έχουμε την ίδια διαδικασία όπως περιγράψατε και πριν για το Διάζο. Ακριβώς. Όπου προσέξτε, και εδώ δεν υπάρχει λόγος κάποιος να άρει τη χρηματοδότηση αυτή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και εξηγούμε. Αυτό καταρχάς έχει μια περίοδο όπου δεν την έχουμε ξεπεράσει ως προς τη λήξη του. Ναι. Υπάρχει χρόνος δηλαδή. Δεύτερον, δεν είναι ότι θα βγάλω αυτό και θα βάλω κάτι άλλο στη θέση του. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του ελληνικού κράτους έχει περίπου 40% απορροφητικότητα κάθε χρόνο. Που σημαίνει ότι μακάρι τέτοια έργα να γίνονται, να υλοποιηθούν και να δημιουργήσουν δαπάνες πέρα από τα τοπικά ωφέλη που είναι προφανή. Mm-hmm. Ξέρουν οι κάτοικοι του παρελίου Άστου και οι επισκέπτες του πόσο σημαντικό είναι να γίνει η ανάπλαση της οδού Καλύθη. Σε ένα τόσο υπέροχο χωριό όπως είναι το παράλληλο Άστος. Προφανώς. Άλλωστε, το παράλληλο Άστος είναι και τουριστικός προορισμός θερινός. Ούτως ή άλλως είναι σημαντική πόλη για την Ακαδία. Είναι το πρόσωπο της Βόρειας Κοινουρίας. Προς τα έξω. Ναι, αυτό είναι αυτονόητο. Τώρα, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο γιατί είναι και κάποια άλλα έργα που φαινομενικά είναι σε εξέλιξη. Έχει υποθεί ότι προβλεπόταν να σταματήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα και βλέπουμε να παραμένουν όλα έτσι κάπως, θα λέγαμε, σε μια αδράνεια, χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς ο λόγος, όπως είναι, ας πούμε, η ανάπλαση του Ματζουνίου, την οποία την έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα. Ναι. Από εκεί και πέρα, τώρα επειδή θα ολοκληρώσουμε σε λίγο, θέλω ένα γενικό σχόλιο να κάνετε για τις 100 πρώτες ημέρες της νέας κυβέρνησης, δηλαδή της κυβέρνησης του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, πώς τη βλέπετε, εάν θεωρείτε ότι δικαίως αρκετοί, περισσότεροι, λένε ότι είναι σε καλό δρόμο, έτσι περνάει στον κόσμο, αυτή είναι η εντύπωση του κόσμου και των πολιτών και των ενασχολούμενων, και αν θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στο μέλλον, δηλαδή αν έχει μπροστά της κάποια προβλήματα τα οποία δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει γιατί λόγω του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρεται γενικά, πολιτεύεται. Κοιτάξτε, δεν θα το πω αυτό θέλοντας να κάνω αντιπολίτευση, σας το λέω ειλικρινά. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω ως οντότητα, ως άνθρωπος με μια λογική μικρή μεγάλη, δεν έχει σημασία, είναι ότι είχαμε καταρχάς έναν αέρα επικοινωνιακό και αέρα κοπανιστό πριν τις εκλογές. Όλη αυτή η προπαγάνδα επί της ουσίας από την ανάπτυξη που θα έρχονταν με 4% που μας έλεγε ο κ. Μητσοτάκη λίγο πριν τις εκλογές, από την επόμενη μέρα και τη φοροελαφρύνση στην μεσαία τάξη, πόσο τη είδατε εσείς, αλλά τόσο τη είδαμε και εμείς. Μέχρι και τις λύσεις που θα έφερναν σε διάφορα ζητήματα όπως το προσφυγικό πίστη, που λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός όπως φέρνει τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, άσχετα που το κάνανε και μεταναστευτικό μετά κατά έναν ανόητο τρόπο. Ναι. Το να πω για τις γεωπολιτικές εξελίξεις που συμβαίνουν στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή με την Τουρκία, την είσοδο στη Συρία, τους βομβαρδισμούς, τα πλοία που είναι στην ΑΟΣ της Κύπρου κατά δεκάδες και κάνουν δυο-τρεις κτλ. Και εμείς είμαστε κομπάσοι, παρακολουθούμε μόνοι αυτό το πράγμα χωρίς να μείνει κανένα σημασία, χωρίς να συμμετέχουμε στα διεθνή φόρα, χωρίς καν τις συμφωνίες που πέτυχε η χώρα το προηγούμενο διάστημα
πλέον να τις ζητάμε, όπως οι κυρώσεις π.χ. στην Τουρκία. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά για ποιο λόγο η πολιτική, ο Πρωθυπουργός και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συμπεριφέρονται με αυτόν τον ανόητο τρόπο. Δεν ξέρω τι κερδίζουμε από αυτή την ιστορία, ειλικρινά. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει αδράνεια της Ελλάδας όσον αφορά τις εξελίξεις που όντως και στα Βαλκάνια αλλά και συνολικότερα είναι πολύ. Είναι εντυπωσιακές ουσιαστικά, αν θεωρήσουμε ότι μάλιστα ότι έχουν συμβεί μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Και σκεφτείτε, επιτρέψτε μου κάτι τελευταίο. Τα Σκόπια, η ιστορία με τη Βόρεια Μακεδονία. Έγινε όλος αυτός ο χαμός πριν. Τώρα λοιπόν έχουν γυρίσει όλα τα μεγάλα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και προπαγανδίζουν υπέρ της συμφωνίας με το δικό τους τρόπο. Έχουμε ένα εξαιρετικό πράγμα όπου η Γαλλία για κάποιο λόγο επί των πλήσεων και η Ευρώπη γύρισε την πλάτη στη Βόρεια Μακεδονία. Προσέξτε, όχι να ενταχθεί, για να ανοίξουν τα κεφάλαια της ενταξιακής διαπραγμάτευσης. Ναι, και δεν στην υπήρχε... Αλβανία βέβαια, ναι. Και στην Αλβανία προφανώς. Αλλά μιλάω για τη Βόρεια Μακεδονία, γιατί θυμάστε ποια ήταν η συμπεριφορά όλων των εταίρων μας κατά τη διάρκεια υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ναι, ήταν διθυραμβικός ο τρόπος. Ακριβώς. Ο ίδιος ο Μακρόν τα έλεγε. Έρχονται τώρα και δεν τις επιτρέπουν καν να ανοίξει τα κεφάλαια. Και τι γίνεται τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη? Ο κύριος Μητσοτάκης θα εύχεται, θα παρακαλεί και θα βάλει όλη την προπαγάνδα του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας να πάνε εκεί και το επικοινωνιακό του επιτελείο να εξασφαλίζει ότι θα βγει πρωθυπουργός ο Ζάεφ. Λέτε, ναι, ότι θα φοβάται το βεμερό ο κύριος Μητσοτάκης. Το φαντάζεστε τι έχει να συμβεί μετά? Υπονοείτε ουσιαστικά, λέτε ότι αν βγουν οι ακραίοι. Οι εθνικιστές. Οι εθνικιστές, ναι, οι ακραίοι εθνικιστές, τέλος πάντων, όπως θέλει το λέει ο καθένας. Okay. Γιατί υπήρχαν κάποιοι από την κυβέρνηση που τους υποστήριζαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτό το λέω. Θα γυρίσει πίσω η συμφωνία, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, πιστεύετε? Η συμφωνία έρθει για να μείνει. Το θέμα είναι πότε και πώς θα εφαρμοστεί. Επίσης, υπάρχει ένα καλό κλίμα μέχρι τώρα για όλο αυτό το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, το οποίο έχει δημιουργήσει ωφέλη αυτή τη στιγμή. Έφυγαν οι Τούρκοι από εκεί, και στον αέριο και στη γη. Πλέον είμαστε εμείς, είναι τα δικά μας πολεμικά αεροσκάφη που επικτείρουν και όχι τα δικά τους. Και άλλα πράγματα. Τώρα, αν βλέπετε τον κύριο Μητσοτάκη γκουγκλάρει, άμα θα είναι η Μακεδονία με κάπα ή η Μακεδονία με σι. Όχι απλώς γκουγκλάρει, το πρότεινε και ως λύση για τα προϊόντα. Ακριβώς, να μας πει και τα ροδάκια, να το θυμάμαι από τότε που τα έχει πει αυτά. Ναι, αυτό δεν το έχουμε, δεν έχει καταλάβει κανένας ακριβώς τι είναι αυτό, παρά τις δηλώσεις του Πρόεδρου του ΣΕΒΕ και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε τώρα να το σχολιάσουμε αυτό, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως εσείς περιγράφετε μια κατάσταση η οποία είναι εξόχως ανησυχητική, έτσι όπως την περιγράφετε. Πραγματικά το λέω και ξαναλέω ειλικρινά, δεν το λέω για την πολίτευση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η σκοπιμότητά τους και τα ακολουθεί σαν πολιτική η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η σκοπιμότητα, τι θέλουμε να κερδίσουμε από όλα αυτά. Γιατί αν υπάρχει ένας στόχος, άσχετα αν εγώ συμφωνώ ή διαφωνώ πολιτικά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα να συζητήσουμε πολιτικά. Εδώ υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα στον τρόπο που λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση, πέρα από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα πάντα. Mm-hmm. Είδατε ακόμα και γι' αυτό με το Μακεδονία του Μητσοτάκη τώρα. Βγήκαν τα κανάλια και χθες το κράχα βγάζαν και προσπαθούν να καταλάβουν για ποιο λόγο και τι είναι αυτό για το οποίο χαιρόμαστε. Ναι, δεν θα λέγαμε ζητοκράβγαζαν ακριβώς, αλλά υπήρχε μία. Να πούμε ότι επιδοκίμαζαν. Ναι, υπήρχε μία ανάλυση ότι ουσιαστικά σώθηκε τώρα η POP που λέμε, η αποκλειστική προέλευση προϊόντων από την Μακεδονία την ελληνική. Και κατοχυρώθηκε βέβαια το Μασεντόνια το αγγλικό στους Βόρειο Μακεδόνες. Εμείς πήραμε το Greeklis ουσιαστικά. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Είναι ακόμα λίγο η κατάσταση θολή, θα λέγαμε, κύριε Ρουσιά. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε εμείς, εδώ είσαστε και εσείς βέβαια από άλλη πλευρά ως πολιτικός τέλεχος για να τα σχολιάζουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εγώ, κύριε Ιλιοπλέ, για τις δηλώσεις σας και για τις διευκρινήσεις σας.